Συνεχίζουμε λοιπόν στα αρβορείο Ελλάδος παρεμβάσεις και όπως έχουμε πει επανειλημμένες φορές γνωρίζουμε έναν έναν ξεχωριστά τους ανθρώπους που θέλουν να παρεύουν με το δικό τους τρόπο την δική τους ψυχή στα της δράμας. Εξελίσσονται τα πράγματα και φυσικά εξελίσσεται και μια πόλη ή διεκδικεί να εξελιχθεί αυτή η πόλη επιλέγοντας τους κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε κοντά μας τον κύριο Σαλπιγκτζή Γεώργιο, ο οποίος είναι υποψήφιος με την παράταξη Project 2020. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε κύριε Σαλπιγκτζή. Καλησπέρα κυρία Χεριστανίου. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Σας βλέπω, είστε στη τελική ευθεία των 100 μέτρων μέχρι την Κυριακή που μας έρχεται. Μέχρι τώρα πώς θα περιγράφετε τον προεκλογικό αυτό το αγώνα που ήταν και μεγάλος και σύντομος, θα πω κύριε Σαλπιγκτζή, γιατί τώρα μπήκαμε εμείς οι δημότες. Ο προεκλογικός αγώνας για μας ήταν μεγάλος, δεν ήταν σύντομος, γιατί ο σχεδιασμός του Project Drama 2020 ξεκίνησε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στην ουσία ξεκίνησε το 2014 με την είσοδό του στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τότε μπήκαν οι βάσεις για να μπορέσουμε σήμερα να διεκδικήσουμε τη διοίκηση του Δήμου, για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτά που λέμε εμείς ότι πρέπει να γίνουν για το Δήμο μας. Πήγαμε καλά. Νομίζω ότι πλέον φάνηκε πολύ δυνατά στον κόσμο ότι το Project Drama 2020, με επικεφαλής βέβαια τον Αλέξανδρο τον Τζιαμπούση, είναι μια ομάδα. Είναι μια ομάδα ανθρώπων που θέλει να διοικήσει το Δήμο με έναν καινούριο τρόπο. Θέλει να ξεφύγει από την πατημένη, θέλει να κάνει πράγματα τα οποία έπρεπε να είχαν γίνει στη δράμα μας, δεν έχουν γίνει δυστυχώς. Καταθέσαμε την ψυχή μας, καταθέσαμε τις γνώσεις μας, ό,τι ικανότητες έχουμε τις καταθέτουμε και θα τις καταθέσουμε και πιστεύω ο δραμηνός λαός ήδη έχει αρχίσει να δείχνει ότι μας εμπιστεύεται. Πιστεύω τώρα στην τελική ευθεία όλο αυτό θα μετουσιωθεί και στην ψήφο της Κυριακής. Και θα αναλάβουμε τη διοίκηση του Δήμου για να φέρουμε τη δράμα εκεί που της αξίζει στον 21ο αιώνα. Είπατε το 2014 ξεκίνησε το project και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι οι δραμηνοί που σας παρακολουθούμε βήμα-βήμα, κυρία Σαλπιγκτζή. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω είναι, ξεκινήσατε με όλο αυτό το σχεδιασμό της παράταξης και της πρότασής σας με έναν άλλο νόμο, με άλλες συνθήκες. Άλλαξαν τα πράγματα, διαμορφώθηκε κάπως, σας προβληματίζει το γεγονός που τώρα καλείστε και σε άλλου είδους συνεργασίες, κυρία Σαλπιγκτζή? Κοιτάξτε, το Project Drama 2020 ήταν πάντα μια παράταξη η οποία είχε μέσα τη δημοκρατία μέσα της σε όλες τις βαθμίδες και σε όλη την οργάνωσή της. Άρα λοιπόν η δημοκρατία είναι κάτι το οποίο απαιτεί συνεργασίες, να υπάρχει μια σύνδεση όλων των υπαρχόντων θέσεων, απόψεων, μια σύνθεση και να πηγαίνουμε σε ένα αποτέλεσμα. Αυτό το πράγμα λοιπόν εμείς σαν παράταξη το έχουμε κάνει πραγματικότητα από την πρώτη μέρα της δημιουργίας της και επομένως αυτό δεν μας προβληματίζει, γιατί στην ουσία ο καινούριος νόμος αυτό επιβάλλει. Επιβάλλει συνεργασίες μέσα σε ένα δημοτικό συμβούλιο, γιατί κανένας δήμαρχος που δεν θα έχει το 51% από την πρώτη Κυριακή δεν θα έχει και την πλειοψηφία του Δήμου. Αυτό που ζητάμε εμείς από τους δραμηνούς είναι, φτάσαμε εδώ, ξέρουμε ότι μας εμπιστεύονται, ξέρουμε ότι θα μας ανακηρύξουν πρώτη δύναμη για την δεύτερη Κυριακή. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι να το κάνουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πλειοψηφία για να είμαστε περισσότερο δυνατοί, όχι να επιβάλλουμε τις απόψεις μας, αλλά να επιβάλλουμε στους άλλους που έχουν αποδείξει ότι δύσκολα συνεργάζονται τον τρόπο λειτουργίας και την συνεργασία. Μάλιστα. Πάντως, σαν παράταξη, τελευταία ανεβάσατε λίγο τους τόνους, κύριε Σαλπιγκτζή. Ασκείτε μια, δεν θα πω δρυμία, θα το πω λίγο πιο, μια κριτική, τόσο στην παρούσα δημοτική αρχή, όσο και στην προηγούμενη. Αυτό, πού το αποδίδετε εσείς? Γιατί, πού οφείλετε αυτό? Θα σας πω. Καταρχάς, σαν παράταξη έχουμε την άποψη, όλοι μας, και νομίζω δεν πρέπει να έχετε ακούσει από κανέναν συνυποψήφιό μου κάτι διαφορετικό, ότι όλοι έχουν προσφέρει στη δράμα. Απλώς κρίνουμε ότι αυτό που προσφέρανε δεν ήταν αρκετό. Μάλιστα κρίνουμε ότι αυτό που προσφέρανε πολλές φορές ήταν πολύ λίγο για τη δράμα. Ήταν λίγο από όσο άξιζε η δράμα. Δεν μηδενίζουμε κανένα έργο, αλλά δεν μπορούμε παρά να σταθούμε κριτικά σε αυτούς που λένε ότι ναι, κάναμε αυτά τα πράγματα και δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Σαφώς θα είμαστε επικριτικοί απέναντί τους. Από εκεί και πέρα όμως, μέχρι εκεί.
Δεν έχουμε θίξει κανένα προσωπικότητα, δεν έχουμε θίξει κανένα συνυποψηφίο, κανένα υποψηφίο δήμαρχο. Καλά, η κριτική πάντοτε νομίζω ασκείται σε προγράμματα και σε δράσεις αποτελέσματα, όχι επί προσωπικού φυσικά. Ακριβώς. Είναι δυνατόν, ναι. Κοιτάξτε, την τελευταία εβδομάδα πιστεύω ότι θα δούμε και άλλα πράγματα. Ήδη έχουν αρχίσει κάποιες επιθέσεις. Δηλαδή, μέχρι τώρα το Project Drama 2020 ήταν μια ομάδα νέων. Τώρα δεν ξέρω πώς μας αντιμετωπίζουν, επειδή θεωρούν ότι είμαστε φαβοροί. Ίσως αλλάξει η αντιμετώπιση τους. Δεν μας πτωεί. Εμείς είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε. Εμείς ξέρουμε ότι και την επόμενη μέρα η Δράμα θα μας χρειάζεται όλους μας. Και θα ανταμονόμαστε, κύριε Σαλπικτή. Εγώ θέλω να βλέπω όλους τους δραμηνούς στο πρόσωπο, να τους κοιτάω κατάματα και να τους λέω αυτός που ήμουνα, αυτός είμαι. Δεν άλλαξα. Ελπίζω να το κάνουν και οι ίδιοι. Προφανώς πρέπει να ασκήσεις κριτική. Δεν είναι όλα καλώς δεδομένα. Πρέπει να ασκήσεις κριτική. Τώρα, αν θα ανεβάσεις τους τόνους ή όχι, έχει να κάνει και μερικές φορές με το πόσο σημαντικά είναι αυτά στα οποία επιμένεις να ασκήσεις κριτική και με ποιο τρόπο θα το καταλάβει και ο λαός, ο δραμηνός. Γιατί πρέπει να καταλάβει ο δραμηνός λαός μερικά πράγματα που, πιστέψτε με, πιστεύω ότι το έχει καταλάβει και ήδη έχει και αποφασίσει. Δεν έχει αποφασίσει. Έχει αποφασίσει. Κανέναν από τους δύο. Κανέναν από τους δύο το έχει αποφασίσει. Δεν είναι δύο. Είναι πολλοί υποψήφιες παρατάξεις που διεκδικούν. Είναι... Οι δύο λέτε για τους ανθρώπους για που μάλλον τις παρατάξεις να το διορθώσουν. Για την απερχόμενη διοίκηση και για την προηγούμενη διοίκηση. Κανέναν από τους δύο. Το συναντάμε καθημερινά στους δρόμους. Έχουν κουραστεί, μας έχουν κουράσει. Έχουν κουράσει τον δραμηνό λαό με το 3-4 μήνες πριν τις εκλογές να κάνουν έργα και να μας λένε ψηφίστε μας για να τα τελειώσουμε. Ο Δήμος έχει μια συνέχεια, νομίζω, κύριε Σαλπικτή. Σαφώς έχει μια συνέχεια. Δεν είναι δηλαδή, βγαίνει μια δημοτική αρχή, έρχεται η άλλη και όλα σταματούν και ξανά από την αρχή. Δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα. Όχι, λέω για εσάς και εμάς. Είπα ότι τα έργα τα οποία βλέπουμε τελευταίους 6 μήνες να γίνονται. Οι λακκούβες να στρώνονται τους τελευταίους 6 μήνες. Εν πάση περιπτώσει, να δείχνουμε ότι υπάρχει. Το τραγούδι να έχουμε τι καλά, να έχουμε κάθε φορά εκλογές για λοιπόν, να διορθώνονται. Αυτό έχει κουράσει. Όμως έχουν κουράσει και όλα αυτά τα οποία έχουν κάνει τα τελευταία 9 χρόνια και ο επερχόμενος δήμαρχος με τη δημοτική του αρχή και ο προηγούμενος. Και γι' αυτό το λόγο ο δραμηνός λαός θέλει κάτι διαφορετικό. Παραγούς. Εδώ τώρα, στο κάτι διαφορετικό, ο δραμηνός λαός έχει να επιλέξει, αλλά νομίζω ότι έχει καταλάβει ότι αυτός που μπορεί να κάνει τη δουλειά. Είναι το Project Drama 2020. Λοιπόν, παραγωγή έργου, κύριε Σαλπικτή, πιστεύετε ότι είναι μόνο να κλείνουμε τις λακκούβες και να κάνουμε, ας πούμε, μία πλήση κάδων ή να κάνουμε κάτι έτσι της τελευταίας στιγμής? Αυτό είναι η παραγωγή έργου, αυτό περιμένουμε από τους δημοτικούς παράγοντες, να το πω. Να σας το πω ξεκάθαρα. Ναι. Ο Δήμος πρέπει να έχει δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι η οραματική, να έχουμε ένα όραμα για την πόλη, να πάμε την πόλη προς τα πού στο μέλλον. Άρα να έχουμε ένα προσανατολισμό, καταλαβαίνω. Έτσι, ναι. Να δώσουμε μια ταυτότητα στην πόλη, να έχουμε μια τουριστική ανάπτυξη. Πώς θα την έχουμε, τι βάσεις θα βάλουμε? Εσείς έχετε δει να μπαίνουν βάσεις στην πόλη για να έχει μια τουριστική ανάπτυξη? Εγώ βλέπω απλώς σπασμωδικές κινήσεις. Εγώ έχω δει, σαν ένας απλός δημότης, ότι έχουμε κάνει μια. Έχουμε το περιβόητο, γνωστό, καταξιωμένο, αλλά άγνωστο. Εμπολής φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους. Έχουμε την Ονειρούπολη, η οποία πιστεύω ότι κάπου την χάνουμε κατά καιρούς. Έχουμε τη Δραμηνογνωσία, η οποία είναι που μόλις τώρα την αποχαιρετήσαμε. Οι οποίες είναι πολύ καλές εκδηλώσεις. Συγχαρητήρια σε αυτούς που τις σκέφτηκαν και τις οργάνωσαν. Απλώς δείχνουμε ότι πλέον αυτά όλα πρέπει να πάνε με ένα συνολικό σχέδιο προς τα κάπου. Γιατί δεν μπορούμε να μένουμε στάσιμοι. Μπορεί ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, ο Δήμος, ο κάθε. Δηλαδή να κρατήσει αυτές τις διοργανώσεις ή εσείς θα τις πάτε κάπως αλλιώς? Γιατί ακούγονται κατά καιρούς πολλά και διάφορα. Δώστε μας τον δικό σας. Σαφώς και μπορούμε. Έχουμε καταθέσει και το σχέδιό μας. Είναι στο πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμά μας βρίσκεται σε κάθε σπίτι, πιστεύω, αυτή τη στιγμή. Γιατί έχουμε πει και το έχουμε μοιράσει σε όλες τις γειτονιές και σε όλα τα χωριά. Ο κάθε δραμηνός μπορεί να περάσει και από το εκλογικό μας κέντρο, αν θέλει να το πάρει, μπορεί να το διαβάσει και μπορεί να δει εκεί πέρα μέσα τις προτάσεις που κάνουμε και θα δει πραγματικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουν αυτές οι προτάσεις. Είναι ενταγμένες μέσα σε ένα συλλογικότερο πλαίσιο δράσης και νομίζω ότι όλα αυτά θα αλλάξουν και το πνεύμα που τις βλέπουμε. Αυτές τις εκδηλώσεις. Διαβάζουμε τα προγράμματα, κύριε Σαλπικτή. Τι εισπράτεται? Λέτε ότι έχει μοιραστεί το πρόγραμμα. Την επόμενη της διανομής, να το πω, ξέρετε ότι πλέον το έχουμε.
Πιστεύετε, βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι το έχουν μελετήσει, έχουν μελετήσει κάποιο άλλο και έχουν κάποια συγκριτικά στοιχεία να σας πούν αυτό, εκείνο, δηλαδή βλέπετε να εντρυφούμε στις προτάσεις σας ή απλώς παρακολουθούμε και επιλέγουμε έτσι? Άλλος λίγο, ναι. Άλλος πολύ το διαβάζει. Mm-hmm. Και μάλιστα ο καθένας διαβάζει και τα κομμάτια που τον ενδιαφέρουν ή είναι ευαισθητοποιημένος περισσότερο. Ναι. Εμείς έχουμε καταθέσει μια συνολική πρόταση, άρα απευθυνόμαστε σε όλους τους δραμηνούς. Και νομίζω ότι ακριβώς συγκρίνοντας τη δικιά μας την πρόταση με τον άλλον, θα δούνε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και θα την εκτιμήσουν. Θα επιλέξουν με αυτόν τον τρόπο, λέτε. Ναι, ναι. Έχουμε οριμάσει πλέον ως ψηφοφόροι, πιστεύετε? Ναι, mm-hmm. γιατί όχι. Ναι. Δηλαδή, ζούμε τέτοιες εποχές που ξέρετε κάτι, αν δεν πάμε το ένα βήμα μπροστά, η δράμα θα συνεχίσει να βρίσκεται στον 20ο αιώνα. Mm-hmm. Δεν θα περάσει τον 21ο. Δυστυχώς. Λυπάμαι που το λέω. Έχουμε ξοδέψει την πρώτη δεκαετία. Έχουμε μία χαμένη δεκαετία από πλευράς, όχι ότι δεν έγινε τίποτα, αλλά. Πόσο επειδή... εύκολο ήταν όμως, εδώ σας διακόπτω, πόσο εύκολο ήταν αυτή η χαμένη δεκαετία. Μία δεκαετία η οποία πέρασε ως, πώς να το πω, λέλαπα πέρασε από όλη την Ελλάδα. Ήταν εφικτό να γίνει κάτι διαφορετικό στο Δήμο? Μπορούσε να είναι... Πολλά διαφορετικά. Πολλά διαφορετικά. Ναι. Ξέρετε αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, ότι η κρίση δημιουργεί ευκαιρίες. Mm-hmm. Και μέσα από την κρίση πράγματι δημιουργούνται ευκαιρίες. Αυτό το πολυυπομένο που θα βρεθούν τα λεφτά. Τα λεφτά βρίσκονται από τα προγράμματα, από τους ευεργέτες οι οποίοι κάνουν δωρεές και έχουμε δει μια πρόσφατη δωρεά την αναμόρφωση της αυλής του πρώτου γυμνασίου και ηλικίου του ιστορικού αρένων δράμας, θα το πω χωρίς αυτό να θίξει κάποιος. Αρένων το ξέρουμε. Εγώ απόφυτος είμαι του αρένων. Αυτό ακριβώς. Ένα σχολείο. Και έχουμε δει κι άλλα. Έχουμε δει και βέβαια υπάρχουν τα λεγόμενα ΣΔΙΤ. Συμμετοχή δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όλα αυτά εμείς θα τα αξιοποιήσουμε. Θα μου πείτε, οι προηγούμενοι δεν μπορούσαν να τα έχουν αξιοποιήσει. Αυτή είναι η απορία μας. Τα αξιοποιήσαν στο βαθμό που έπρεπε. Όχι ότι δεν τα αξιοποιήσανε. Υπάρχουν έργα. Μάλιστα. Έχουν γίνει. Mm-hmm. Έχουν γίνει πράγματα. Δεν φτάσανε. Αυτό κρίνει ο δραμηνός λαός. Είστε μια παράταξη η οποία δημιουργήθηκε το 2014, κυρία Σελπιστή. Είστε νέοι, αλλά έχετε και πολλούς μεγαλύτερους ηλικιακά. Ένα κράμα δραμηνών πολιτών που νοιάζονται για το αύριο της πόλης μας. Ένα κράμα ανθρώπων οι οποίοι όμως απεταξάμε, θα το πω έτσι πολύ απλά, τα χρήσματα. Δεν είστε εναγκαλισμένοι με κανένα κόμμα, ούτε μικρό ούτε μεγάλο. Δεν σας ενδιαφέρει η υποστήριξη αυτών των... Όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Γιατί? Τα κόμματα έχουν μια πολύ θεσμική mm-hmm. λειτουργία, τα δεχόμαστε. Νομίζουμε όμως δεν έχουν καμία θέση μέσα στην λειτουργία του Δήμου. Έχουν να κάνουν με τη δυτική πολιτική σκηνή και εκεί είναι η θέση τους και εκεί πρέπει να παραμείνει η θέση τους. Δεν αντιλαμβανόμαστε τι μπορεί να προσφέρει μια στήριξη ενός κόμματος. Μια καλύτερη διευθέτηση ζητημάτων την επόμενη, αν και εφόσον είναι το κυβερνό κόμμα αυτό που στηρίζει. Εμείς έχουμε τη λογική ότι όλα κερδίζονται με αγώνες. Μπορείτε να μας κάνετε να αγωνιστούμε, κύριε Σελπιστή? Βεβαίως. Μπορούμε να δώσουμε όραμα. Mm-hmm. Κοιτάξτε, ο ελληνικός λαός και ο δραμηνός χαρακτηρίζονται από μια λέξη η οποία δεν υπάρχει στα λεξιλόγια άλλων λαών. Η λέξη φιλότιμο. Αυτό το φιλότιμο του Έλληνα, όταν το πετύχεις, τον κερδίζεις τον mm-hmm. Έλληνα και τον κάνεις να αγωνίζεται. Αλλά πρέπει να μπεις εσύ μπροστά. Mm. Πρέπει να μπεις εσύ μπροστά. Πρέπει να δώσεις το παράδειγμα. Πρέπει να τον δώσεις. Δεν μπορείς να ζητάς τον πολίτη να σου κρατάει καθαρή την πόλη, όταν εσύ δεν έχεις σχέδιο για να έχεις μια καθαρή την πόλη. Όταν λοιπόν θα έχεις το σχέδιο, θα πας στον πολίτη δίπλα και θα του εξηγήσεις ότι αυτό το σχέδιο είναι για όλους μας. Δεν είναι για σένα και για μένα. Είναι και για τα παιδιά σου, είναι και για το μέλλον της πόλης. Πιστεύω ότι ο Έλληνας και ο Δραμηνός θα το καταλάβει. Ζει σε μια τέτοια mm-hmm. πόλη ναι. όμορφη, που όταν αντιληφθεί την ομορφιά της, δεν θα θέλει παρά να τη διατηρήσει καθαρή. Αλλά όταν βλέπει ένα Δήμο αδιάφορο, να μην έχει ένα πρόγραμμα σε τίποτα, να σκάβει, να δημιουργεί απορρίμματα, να αφήνει να γίνονται χωματερές από εδώ και από εκεί mm-hmm. για να κάνει εξυπηρετήσεις, αυτό ο Δραμηνός δεν το δέχεται. Δηλαδή θα είστε η παράταξη, η δημοτική παράταξη που θα λειτουργεί για όλους μας το ίδιο. Είναι εφικτό, όχι σε εποχές, από πάντοτε, που κακά τα ψέματα, ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πολύ κοντά σε εμάς. Σας ξέρουμε, είστε ο γειτονάς μου. Δεν θα ζητήσω αυτή τη συνήθεια που έχουμε, ναι. να, την εξυπηρέτηση, την εκδούλευση. Κοιτάξτε, θα μπορέσετε να κρατηθείτε έτσι, κύριε. Εμείς θέλουμε τα πράγματα να τα κάνουμε για όλους τους δραμηνούς.
Δεν θέλουμε να κάνουμε εξυπηρετήσεις. Mm-hmm. Θέλουμε να μην μας τη ζητήσετε την εξυπηρέτηση, να την έχουμε κάνει. Αλλά την εξυπηρέτηση όχι σε εσάς προσωπικά, να την έχουμε κάνει στο, την στο σύνολο. Mm-hmm. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ναι. Αν μέσα, και πιστέψτε με, ο Δραμηνός και ο κάθε πολίτης θα καταλάβει ότι όταν εξυπηρετήσει το σύνολο, μέσα από το σύνολο τελικά εξυπηρετήσει και εσύ ο ίδιος. Ναι. Αν δημιουργήσεις mm-hmm. δηλαδή συνθήκες ανάπτυξης σε μια πόλη, μέσα από αυτές τις συνθήκες ανάπτυξης θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Από τις θέσεις εργασίας θα βρεις θέσεις εργασίας και εσύ. Μπορεί ο Δήμος να δημιουργήσει τέτοιες αναπτυξιακές. Βεβαίως. Βεβαίως. Να σας πω, με τον τουρισμό καταρχάς. Ναι. Είτε τον αθλητικό τουρισμό. Ένα κομμάτι το οποίο δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα και σαν project το παρουσιάσαμε και σε μια ημερίδα την οποία κάναμε. Με άλλου είδους κινήσεις. Η δραμηνογνωσία δημιουργεί θέσεις εργασίας. Η Ονειρούπολη δημιουργεί θέσεις εργασίας. Όλοι αυτοί δηλαδή οι θεσμοί. Αλλά όταν λειτουργούν μεμονωμένα και αποκομμένα και αποσπασματικά, αυτές οι εργασίες είναι πρόσκαιρες και δεν μένουν. Mm-hmm. Πρέπει να πάμε σε ένα γενικότερο σχεδιασμό, ετήσιο, που να τα περιλαμβάνει όλα αυτά και οι θέσεις εργασίας οι οποίες θα δημιουργούνται είναι να είναι μόνιμες. Μέσα από την ανάπτυξη μιας πόλης δημιουργούνται και νέες εργασίες, νέες δουλειές, οπότε η πόλη μπορεί να κρατήσει τον κόσμο κοντά της. Από την άλλη, πρέπει να φροντίσουμε και την ποιότητα της ζωής του κόσμου που παραμένει μέσα στην πόλη. Mm-hmm. Είναι εξίσου σημαντικό. Και βέβαια. Έτσι. Και αναγκαίο και. Δηλαδή η εργασία είναι αυτή η οποία αναβαθμίζει την ποιότητα, αλλά και οι υποδομές που προσφέρει ο Δήμος, ο Δήμος στους πολίτες, στους δημότες. Οι υποδομές και η καθημερινότητα του πολίτη. Η οποία σε τι αφορά, σε τι αναφέρεστε η καθημερινότητα του πολίτη. Έχουμε το κυκλοφοριακό, το οποίο είναι πραγματικά, αναφερθήκατε στην καθημερινότητα, το κυκλοφοριακό. Εδώ μπορείτε να κάνετε παρεμβάσεις σε μία δράμα. Θέλουμε καινούργια και. Έχει και πολλές διεξόδους. Θέλουμε καινούργια κυκλοφοριακή μελέτη. Μάλιστα. Η κυκλοφοριακή μελέτη θα έπρεπε να έχει γίνει από το 2010. Εγώ που ασχολούμαι με τα κοινά, από τότε μιλάμε ότι η πόλη χρειάζεται. Κάθε χρόνο μπαίνει στον προπολογισμό ένα κονδύλι για κυκλοφοριακή μελέτη και κυκλοφοριακή μελέτη δεν γίνεται. Θέλουμε καινούργιες πεζοδρομήσεις. Όλες οι πόλεις έχουν δημιουργήσει ζωή στο κέντρο τους. Εξαιτίας, ναι. Τα μαγαζιά έχουν κίνηση. Η κίνηση των μαγαζιών σημαίνει εισόδημα για τους καταστηματάρχες. Όλα αυτά γιατί έχουν δημιουργήσει ζωή μέσα στο κέντρο. Αυτό το πράγμα το βλέπετε στη Δράμα. Δεν το βλέπετε στη Δράμα. Δεν θα έπρεπε να έχει δημιουργηθεί. Ναι, θα το δημιουργήσουμε. Μια Δράμα η οποία έχει έναν από τους καλύτερους, από τα καλύτερα πάρκα ή το καλύτερο ίσως της Ευρώπης. Πραγματικά πολλές φορές αναρωτιόμαστε γιατί δεν μπορεί να γίνει σημείο αναφοράς επισκεπτών. Μπορεί να γίνει το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας, πιστεύετε εκείνο, πόλος έλξης. Έχετε κατά νου να διαμορφώσετε την περιοχή έτσι ώστε. Ναι, υπάρχει. Και δεν θέλω να μου πείτε τη βιοκλιματική μελέτη που άρχισε να βλέπουμε. Υπάρχει. Ναι, υπάρχει και θα και την αποδεχόμαστε και την. Θα τη συνεχίσετε δηλαδή. Σαφώς, ναι. Mm-hmm. Το είπατε και προηγουμένως ότι κάθε Δήμος πρέπει να έχει μια συνέχεια. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε. Mm-hmm. Σαφώς και αν θα αναγνωρίσουμε όλα όσα έχουν γίνει, απλώς θα πάμε και σε μια άλλη διάσταση. Εσείς βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή στον κήπο της Δράμας ένα άλσος μέσα στην πόλη. Ποια πόλη έχει τέτοιο άλσος? Αφήστε την Αγία Βαρβάρα. Το άλσος που υπάρχει, την κατάσταση την οποία επικρατεί εκεί πέρα μέσα, για 6 μήνες υπάρχει. Μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να συνέλθει εκείνος ο κήπος λόγω της Ονειρούπολης. Ναι, εμένα μου μοιάζει σαν όλη μέρα στο κτίσμα το βράδυ γκρεμιζόταν. Αλλά εντάξει, είμαι εγώ. Εσείς τι θα κάνετε? Δηλαδή, η Ονειρούπολη είναι ένας χώρος που φιλοξενείται η Ονειρούπολη. Μέχρι να στηθεί, χρειάζεται μια προεργασία. Μέχρι να επανέλθει ξανά, χρειάζεται μια άλλου είδους παρέμβαση. Και θα πρέπει να επανέλθει όμως άμεσα. Η πρότασή σας. Ότι όλα αυτά θα γίνονται. Θα έχουν ταχύες δηλαδή. Τόσο ταχύες ρυθμούς, θα γίνονται με τέτοιο τρόπο. Ώστε δεν θα καταλαβαίνουμε δηλαδή τα κενά, δεν θα υπάρχουν κενά. Μάλιστα. Τι μπορεί να κάνει κατά την άποψή σας ένας εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος, γιατί εσείς είστε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, κύριε Σαλπικτή, ώστε να βοηθήσει τον δήμαρχό του, από όποια θέση και αν είναι, είτε τη συμπολίτευση είτε τη αντιπολίτευση, να στηρίξει αυτού του είδους τις δράσεις? Καταρχάς πρέπει να καταθέτει προτάσεις. Μάλιστα. Άρα να κατέχει το άθλημα, θα το πω, επιτρέψτε μου να το πω. Ναι, ναι, βεβαίως. Πρέπει να καταθέτει προτάσεις. Θα πρέπει να φροντίζει μέσα από διάλογο να συνθέτει τις προτάσεις αυτές, γιατί κανένας δεν έχει το know-how από μόνος του. Είναι μια συλλογική δουλειά. Θα πρέπει να έχει δηλαδή ένα κλίμα συνεργασίας και ένα πνεύμα συνεργασίας και να γνωρίζει το αντικείμενο στο οποίο πάει
να τοποθετηθεί. Mm-hmm. Άλλος λίγο, άλλος πολύ. Και εδώ είναι το προτέλεσμα του Project Gramme 2020. Γιατί λειτουργούμε σαν ομάδα. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα θέμα μπορεί να μην το γνωρίζω εγώ, γιατί δεν έχει τύχει να ασχοληθώ με αυτό το θέμα, αλλά το γνωρίζει κάποιο άλλο μέλος της ομάδος. Mm-hmm. Αυτό το μέλος, λοιπόν, είτε είναι ερετό είτε δεν είναι, επειδή συμμετέχει στην ομάδα και επειδή ο καθένας μας παρουσιάζει τις απόψεις της ομάδος, mm-hmm. μέσα από τον τρόπο του θα μπορεί να συμμετέχει και αυτό στη διοίκηση του Δήμου. Γι' αυτό βλέπετε ότι είμαστε τόσο πολύ ενωμένοι. Είναι πρωτόγνωρο για τα χρονικά της δράμας να υπάρχει μια τέτοια παράταξη με τέτοια συνοχή. Χωρίς προσωπική, ναι, χωρίς προσωπική. Χωρίς τις σύντριγες, τις όλες που δημιουργούνται με το κυνήγι του Σταυρού. Γιατί απλούστατα ξέρουμε ότι είτε εκλεγούμε είτε δεν εκλεγούμε. Mm-hmm. Την αυριανή μέρα, εφόσον μας δώσει τη δύναμη ο δραμηνός λαός να διοικήσουμε, ο καθένας μας από τη θέση του μπορεί να προσφέρει. Η δουλειά θα είναι συμμετοχική και συλλογική. Και την επόμενη, λέτε. Ακριβώς. Και την επόμενη. Δηλαδή, είναι, εγώ έχω καταλάβει κατά καιρούς που συζητάμε και με εσάς και με άλλους συνυποψηφίους ότι η διαφορά του project είναι και στις καινοτόμες προτάσεις του. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω τώρα είναι και σε αυτό το τρόπο λειτουργίας του, συνεργασίας των μελών και των στελεχών του project. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Πώς φτάσαμε να φτιάξουμε το πρόγραμμά μας. Ναι. Συνεδριάζαμε επί 3 και 4 μήνες για να καταλήξουμε στο πρόγραμμα και όλοι καταθέσαμε τις απόψεις μας. Δεν βγήκε από κάποιο μικρό επιτελείο 3-4 ατόμων και μας είπαν αυτό είναι το πρόγραμμα, τώρα επικοινωνήστε. Μάλιστα, εμείς το φτιάξαμε το πρόγραμμα. Μέσα από διαδικασίες, βέβαια υπάρχει το Facebook, ο τρόπος, σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας, δεν χρειάζεται να μαζεύεσαι συνέχεια, ναι, καταθέτατε ναι, να τις προτάσεις ναι, μας ναι, ναι. Και με δημοκρατικό τρόπο ψηφίσαμε, επιλέξαμε. Έπεσαν οι προτάσεις και επιλέξαμε τις χειρότερες. Και τις καταθέσαμε. Ποια είναι η προτεραιότητα στο πρόγραμμά σας, κύριε Σαλπικτή? Είναι 2 άξονες. Mm-hmm. Είναι η καθημερινότητα του δραμηνού και σε αυτό το πράγμα έχουμε δεσμευτεί ότι μέσα στις πρώτες 100 μέρες θα παρουσιάσουμε, εφόσον αντιληφθούμε. Ετοιμάζετε με τις 100 μέρες και καταλαβαίνετε, το λέω χαριτολογώντας. Το, ναι. το καταλαβαίνω, mm-hmm. αλλά είναι δέσμευση για να δείξουμε στον κόσμο πόσο σοβαρά τα παίρνουμε τα πράγματα. Μπορεί να τρέξουμε πάρα πολύ, αλλά θα τρέξουμε για να καταθέσουμε μέσα στις πρώτες 100 μέρες συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν θα περιμένουμε να περάσουν 3 χρόνια για να πούμε τώρα είμαστε έτοιμοι. Mm-hmm. Είμαστε έτοιμοι από χθες. Και μέσα στις 100 πρώτες μέρες θα αποδείξουμε ότι είμαστε πραγματικά έτοιμοι καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για όλα. Εφόσον αντιληφθούμε, γιατί καλός ή κακός, κάποια πράγματα επειδή δεν είσαι στη διοίκηση, δεν τα γνωρίζεις ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Ναι, αυτό είναι καλό που το παραδέχεστε, νομίζω. Είναι και δίνετε το είναι πραγματικότητα. Μπορεί να λες διάφορα πράγματα και όταν πας στη διοίκηση να δεις ότι αυτά είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά έχουμε τους τρόπους να τα αντιμετωπίσουμε. Ο δραμηνός λαός να είναι σίγουρος ότι αυτά τα οποία έχουμε υποσχεθεί. Θα κάνουμε τα δυνατά στο τέλος της τετραετίας να τα παραδώσουμε. Και όσα δεν θα παραδώσουμε, θα είναι δρομολογημένα έτσι ώστε να παραδοθούν. Mm-hmm. Αυτή είναι δέσμευση η δικιά μας. Και ας αποφασίσει και ας πει. Κανένας από τους δύο, πάμε για κάτι καινούριο. Το καινούριο είναι το Project Gramme 2020. Κοντεύοντας στο τέλος της, του διαλόγου, να πω έτσι, της κουβέντας που είχαμε με τον κύριο Σαλπιστή, θα ήθελα έτσι να πάρει εκείνο στη σκυτάλη να μας δώσει. Εκείνη την πρόταση ώστε να επιλέξουμε τόσο την παράταξη Project 2020 όσο όμως και εκείνο για την επόμενη τετραετία στην διοίκηση του Δήμου Δράμας. Η σκητάλη σας, κύριε Σαλπιστή. Κυρία Χερσταντίδου, ευχαριστώ. Εγώ θα πω το εξής, ότι μετά από... είναι η τρίτη εκλογική αναμέτρηση στην οποία βρίσκομαι. Έχω συνειδητοποιήσει ότι ο Δημότης και ο πολίτης γενικότερα επιλέγει με 4 κριτήρια. Mm-hmm. Το ένα κριτήριο είναι συνήθως επιλέγουμε φίλους, γνωστούς, συγγενείς, συγχωριανούς. Το ένα άλλο κριτήριο είναι για να βγάλουμε μια υποχρέωση που τυχόν έχουμε. Και τέλος επιλέγουμε αυτούς που θεωρούμε ότι είναι ικανοί. Mm-hmm. Εγώ να πω προσωπικά, για μένα μεγάλο σόι δεν έχω στη Δράμα. Είμαι από μεγάλο χωριό, αλλά δεν έχω κάποιο χωριό από πίσω μου. Να έχουν δημιουργήσει υποχρεώσεις, πιστεύω ότι δεν έχω δημιουργήσει καμία υποχρέωση σε κανέναν. Mm-hmm. Φίλους έχω λίγους. Και εκλεκτούς. Θέλω να με επιλέξουν γιατί θεωρούν ότι είμαι ικανός. Το έχω αποδείξει και με την προσωπική μου ζωή και με την επαγγελματική μου. Έχω περάσει από όλους τους χώρους και από τον ιδιωτικό τομέα, σαν ελεύθερος επαγγελματίας, σαν επιχειρηματίας, σαν υπάλληλος σε επιχείρηση και τώρα είμαι και δημόσιος υπάλληλος. Μάλιστα. Σε όλους τους χώρους έχω καταθέσει τη δουλειά μου και νομίζω ότι την έχουν εκτιμήσει. Γι' αυτό το λόγο θέλω να επιλέξει κάποιος και να δώσει έναν από τους 3 σταυρούς που δικαιούται. Όσον αφορά το Project Gramme 2020, εγώ θα πω ότι εμείς θεωρούμε ότι το Project Gramme 2020
είναι ο ίδιος ο δραμηνός λαός. Mm-hmm. Εσείς είστε εμείς. Εσείς που κουραστήκατε να ακούτε κάθε φορά τα ίδια, εσείς που θέλετε μία αλλαγή, εσείς είμαστε εμείς. Από εσάς έχουμε προέλθει, από το δραμηνό λαό. Θεωρούμε ότι ο καθένας μας μπορεί να προσφέρει στο κομμάτι που του αναλογεί. Θεωρούμε ότι έχουμε τόσο πολύ όρεξη για να προσφέρουμε που πραγματικά θα τα κάνουμε, θα τα δώσουμε όλα για να κάνουμε διαφορετική την πόλη. Και γι' αυτό το λόγο ο Δραμηνός, επιλέγοντας Project Drama 2020, στην ουσία επιλέγει να στείλει τον εαυτό του μέσα στη διοίκηση του Δήμου για να διοικήσει ο ίδιος. Και εγώ θα συμπληρώσω, παίρνοντας κάτι από αυτά τα οποία προηγούμενα ακούστηκαν, ότι η επιλογή των στελεχών του Project 2020 μάλλον έγινε με άλλα κριτήρια από αυτά που γινόταν ως τώρα σε άλλες ομάδες ή γίνονται. Δεν έχουν μεγάλες δεν έχουν πολλές υποχρεώσεις, δεν έχουν μεγάλα σόγια, δεν. Και επέλεξαν τον κάθε ένα ξεχωριστά γιατί έχει κάτι συγκεκριμένο να δώσει στον τομέα που δουλεύει, που υπάρχει, που οραματίζεται να δημιουργήσει. Να πω ένα ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να πω καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς είμαστε εδώ, παραμείνετε κοντά μας και συνεχίζουμε.